Κάνοντας τα λόγια πράξης, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω X τις 2 τα ξημερώματα επιδρομή των δυναμεών του στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το οποίο τα τελευταία 24 ώρα βρίσκεται στο επίκεντρο των εχθροπραξιών. Οι δυνάμεις του IDF πραγματοποιούν μια στοχευμένη επιχείρηση ακριβίας εναντίον της Χαμάς σε καθορισμένη περιοχή του νοσοκομείου Αλ-Σίφα, στη βάση πληροφοριών και μιας επιχειρησιακής αναγκαιότητας. Από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, τάγκς καταγράφονται να εισβάλλουν στο περίβολο του νοσοκομείου την ώρα που οι εκρήξεις μένονταν ασταμάτητες. Εντός του νοσοκομείου επικρατεί πανικός, με αποκλειστικό βίντεο του Αλ-Τζαζίρα να παρουσιάζει άδειους θαλάμους με εμφανή τα σημάδια των καταστροφών. Τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο με ηλικιωμένο ασθενή να καρφώνει ο Νέαρ την παρουσία τρομοκρατών της Χαμάς εντός του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται. Ο δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα διακόπτει τον ασθενή και απομακρύνεται προκειμένου να μην συνεχίσει. Και ενώ το Τελαβίβ καλεί τους τρομοκράτες να εξέλθουν του νοσοκομείου και να παραδοθούν, η Χαμάς χαρακτηρίζει την επιχείρηση στο Αλ-Σίφα έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, επιρρύπτοντας ακέραιη την ευθύνη σε Ισραήλ και Τζο Μπάιντεν. Nahnu lazilna fi bidayatil ma'raka wa lazilna fi awwalit tariqi wa awwalish shawt wa innal qadima bi'iznillahi akbar wa a'zam. Ο Ισραηλινός στρατός εμφανίζεται αμετακίνητος. בכל רצועת עזה, ולכן אנחנו נפעל בכל מקום ברצועת עזה על מנת לפרק את ארגון חמאס מהאוויר, מהים ומהיבשה. Επαναλαμβάνοντας το στόχο επιστροφής των αμάχων και ολοκληρωτικής εξόντωσης της Χαμάς, ο Νετανιάχου βάζει τώρα στο κάδρο των επιχειρήσεων και το Βόρειο Ισραήλ, όπου δέχεται απανωτά χτυπήματα από τη Χεζμπολάχ. Αλλά η ανάγκη μου για τσάλ είναι να ρέχ לכל תרחיש. ואני לא מציע לחיזבאללה לנסות את מדינת ישראל, כי זאת תהיה טעות חיים. אנחנו מחויבים להשיב את הביטחון לאזרחי ישראל, הן בדרום והן בצפון.